Καλησπέρα σας σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα. Είμαστε δύο αυτή τη στιγμή, από λεπτό σε λεπτό. Έχουμε και την άφηξη του φίλου μας του Σταύρου. Αρχικά να πούμε χρόνια πολλά στις Λουκίες, γιορτάζω σήμερα. Ναι. Και ο Λουκάς. Και ο Λουκάς, χρόνια πολλά. Τα χρόνια μας πολλά επίσης για τα προδύο ημερών γενέθλια του Αλέξανδρου του Νικολαίδη. Φίλος μας. Άξιο τέκνο της κίτρινης οικογένειας. Ναι, ναι, άξιο, είναι άξιο. Ναι, στην κορυφή. Στην κορυφή. Ναι. Με τα συζύγου, γιορτάσαν τα γενέθλιά του, τη Δώρα τη Τσαμπάζη. Φίλοι μας. Συμπαρουσιάστηκε του κυρίου Σταύρου επί διετίας. Διετίας, τριετίας, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Μας ξέχασε τώρα που γίνει μαμά, βέβαια. Εντάξει, και λογικό είναι αυτό, φίλε. Ως έναν βαθμό. Η ζωή εξελίσσεται. Την αγαπάμε που κι αν είναι, ναι. Έτσι, προχωράει μπροστά. Έκαναν και διακοπές εξαμήνου, ενημερώθηκα εγώ να ξέρεις. Έξι μήνες, ναι, ναι, ήταν ωραία. Ναι. Ναι, ξεκίνησαν από όλη την Ελλάδα. Άλλοι δύο μήνες. Όχι, είναι καλά εξάμήνο. Εξάμεινο καλά με την κόβουλα. Θυμάσαι παλιά που κάναμε τρεις μήνες διακοπές. Να σε αυτά τα ωραία πράγματα. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ, 10 Ιουνίου και γυρνούσαμε 10 Σεπτεμβρίου. Με αυτές τις ερωτήσεις, πόσα μπάνια έκανες, πόσα παγωτά έφαγες. Ναι, αυτό τι ωραία. Πόσα παγωτά. Τα διπλά που τα μετρούσαν. Τα λέγαμε την αλήθεια. Όλοι ψέμα. Όλοι ψέμα. Εγώ πόσα μπάνια έκανα. 10, δεν είχα τη θάλασσα. Εγώ σε παιδική ηλικία δεν ήξερα ότι τα παγωτά υπήρχαν και το χειμώνα. Ναι, νομίζαμε ότι παγωτά ήταν μόνο το, από Μάιο με Αύγουστο, με Σεπτέμβριο και τελειώσαμε. Είναι οι δύο παπάδες που έχουμε φάει από τους γονείς. Ένας είναι ο Βασίλης. Ένας είναι όχι, όχι. Δεν το φάγαμε αυτόν ποτέ. Ναι. Ποτέ. Ο ένας παπάς είναι ότι τα παγωτά τελειώνουν το καλοκαίρι. Ναι, τέλος, τέλος. Και το άλλο είναι ότι το παστίσιο είναι δύσκολο φαΐ. Ναι, το παστίσιο είναι εύκολο. Το πιο εύκολο πράγμα που υπάρχει. Ναι, δεν ξέρω, έχω μαύρα τα μεσάνυχτα. Βράζεις μακαρόνια. Προχθές εγώ έμαθα ότι έχει μάτι κουζίνας. Ναι, άλλο ναι, νόμιζα τα μάτια. Βράζεις μακαρόνια, λέει τίποτα, και βράζεις νερό ναι. Και πετάς τα μακαρόνια μέσα και τα ανακατεύεις και να κολλήσουν. Ναι. Κάνεις ένα τέτοιο, μια ωραία. Και σέφης, είσαι και πετρετζίκης. Ακριβώς, τι. Τόσο μπροστά. Έχουν ανέβει και φωτογραφίες στα social media, να τα λέμε κι αυτά. Όταν ήμουν ελεύθερος, έκανα αυτό. Πετούσα το φαΐ που έφτιαχνα στα social media και μου στέλνανε βλάχες από κάτω. Εμένα πού θα μου μαγειρέψεις. Α, να τα, να τα. Έπεσε το. Να το φλερτ. Το πρώτο, έλα να σου κάνω αύριο. Ο έρωτας λοιπόν πρέπει να έρθει στο μάχη και από την κουζίνα του σταυράκι. Ταΐζεται. Θα ξεφύγει. Πώς θα ξεφύγει. Αυτό ακριβώς. Και να θέλει δεν μας είπε πώς. Σεξιστικό υπονοούμενο, Έλενα. Ναι, ωραία, ναι. Δεν ξεφεύγει λοιπόν. Και με αυτόν τον τρόπο τρώγαμε. Εντάξει, τώρα το παστίτσιο. Τώρα το παστίτσιο. Λέει, ναι. Ωραία, παστίτσιο τι κάνεις, βράζεις το μακαρόνι. Τσιγαρίζεις. Θα γελάει ο κόσμος. Παστίτσιο θα πει. Έχουμε αθλητικά. Κάνεις την τέτοια την πεσαμέλ και το πετάς πάνω και γίνεται σε μια ώρα. Ωραία, έκφαση το πεσαμέλ, μου αρέσει. Ωραία, είναι δυνατό. Είναι, ναι. Όπου και να μπει. Έχει να δώσει. Στη φασολάδα να μπει είναι ωραίο. Φίλε Στάβο, ξέρεις να σε πω κάτι. Ναι, δέχεις, ακούω. Και φίλοι μου φυσικά, Σοφία. Παρακαλώ. Έτσι το προερχόμενο στο ραδιόφωνο, είδα πολλά θλιμμένα πρόσωπα μέσα στην πόλη, φίλε. Υπάρχει ένα ατελείωτο ευρωκυνήγι και όλοι περπατάνε και σκέφτονται άλλα πράγματα. Τους βλέπεις, είναι το 90% έτσι, και εμείς πολλές φορές στα χαμένα. Τίποτα, έχουμε χάσει το νόημα. Πρέπει να κάνουμε μια βαθιά φιλοσοφική συζήτηση. Όχι σήμερα, γενικότερα όμως θα πιάσουμε ένα επιπαντός επιστητού. Πάρε ένα εκατομμύριο, αλλά να μην κάνεις καμία φιλολογική συζήτηση. Καμία ποτέ. Τι φιλοσοφικά και τέτοια, φίλε. Για ποιο λόγο να μιλάμε για φιλοσοφίες. Δηλαδή οι λύσεις είναι εύκολες. Αλλά... Αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν μας ακούει λοιπόν ένας ακροατής τώρα και έχει ένα εκατομμύριο για πέταμα. Για πέταμα. Για πέταμα, πραγματικά. Ένα εκατομμύριο για πέταμα δύσκολο να το έχει κανένας ακροατής. Ναι, όχι. Έχουμε και τέτοιους, φίλε. Έχουμε και πλούσιους ακροατές. Μακάρι, μακάρι. Έχουμε και πλούσιους ακροατές. Ναι, εντάξει, μακάρι λίγο ξεφεύγει το εκατομμύριο. Ναι, όχι, εγώ που είμαι, είμαι τη υπερβολή, ναι. Να ξέρεις το εκατομμύριο. Εκτός εάν γύρισαν τα λεφτά σε δραχμές και δεν ενημερώθηκα χθες. Όχι, όχι, δεν έχει γίνει. Είναι ακόμα ευρώ. Στις 24 ώρες. Είναι ακόμα ευρώ. Αυτό θέλω να σου πω ότι μερικά λόγια και να μην μας ακούει αυτός που έχει τα εκατομμύρια. Έχει τους καλοθελητές. Αυτό. Οι οποίοι θα του μεταφέρουν την υπόθεση στην εκπομπή. Έτσι. Γιατί τα σκαμπίλια έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ναι. Και αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες όμως, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους οποίους τους θαυμάζουμε, τους τιμούμε, ξέρεις, δεν είχαν τι να κάνουν, μαζευόντουσαν εκεί, πνίκες, μήκες, τα λέγανε τα δικά τους. Ναι. Αυτά τα αποφθέγματα που έχουν μείνει. Λέγανε ενός κακού μύρια έπονται. Ναι. Γιατί, ρε, γιατί το λέτε αυτό και χαράσετε τέτοια γραμμή. Είναι, γιατί δεν λέτε. Γιατί είναι η γραμμή αυτό, ναι. Ναι, η γραμμή είναι, τελείωσε. Δηλαδή έρχεται το ένα το κακό και εσύ περιμένεις που θα φας την επόμενη σφαλιάρα. Διαδοχικά. Τη μία πίσω από την άλλη. Ναι. Γιατί δεν λέτε ενός καλού μύρια έπονται. Ναι. Άραξε το ζώο. Το καλό γιατί να είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Και να σου πω, αν ισχύει όμως και αυτό, γιατί δεν το λέμε εμείς. Λίγο αργήσαμε. Κάποιες χιλιάδες χρόνια. Ναι, αλλά γιατί δεν το βγάζουμε μια άλλη γραμμή. Να το περνάμε έτσι σιγά σιγά. Να το περνάμε έτσι. Ενός καλού μύρια έπονται. Έτσι, έτσι.
Ή το άλλο. Τι κάνει να χαλιά είμαι και τέτοια και μετά. Όχι, τι κάνει. Τέλεια. Τέλεια. Δεν γίνεται καλύτερα. Αυτό σου λέω. Αυτό λέω πάντα. Το μόνο που ζηλεύω είναι ο εαυτό μου. Εγώ το απολαώ. Φοβάμαι, μη φάμε μόνο το μάτι είναι εχθρό μου. Λε τέτοια εσύ σοφή ή τι κάνει καλούτσικα. Και πολεμάω και αγώνα είναι η ζωή και γολγοθά. Όχι. Τι κάνει τέλεια, απαντά. Δεν απαντάω τέλεια. Καλά. Τέλεια. Καλά. Δεν πείθη. Το καλά είναι πολύ light. Γιατί πρέπει να ξέρει ο άλλος αν εγώ είμαι καλά. Λες τέλεια. Δεν γίνεται καλύτερα. Δεν γίνεται. Εγώ δουλεύω τώρα τις τελευταίες εβδομάδες στη φράση. Ένα συνεφάκι ευτυχίας είναι συνεχώς πάνω του κεφάλι μου. Σε εμάς τις γυναίκες, όταν θέλουμε μετά το καλά να ακούσουμε και κάτι άλλο. Τι έχεις. Τι έχεις. Έγινε κάτι. Ο υπερπροστατευτικός καληνυχτάκιας λοιπόν θα πει καπάκι τι έχεις. Ο έμπειρος θα πει ναι, καλά, τα λέμε. Χάρηκα πολύ. Σαν εκείνα τα μηνύματα, ξέρω κάτι κατεβατά μηνύματα ολόκληρα και όλα τα πατάει. Και μετά σχένε μην πιέσει 300. Τι οκέρε που είστε. Άκαιο τότε. Τι οκέρε, έγραφα εγώ 35 σελίδες για να με γράψεις οκ. Το χειρότερο είναι το δαχτυλάκι που στέλνω. Παπα, και τελειώσαμε. Όχι, θα λες αυτό που λέει ο Όθωνας. Από αθλητικό στοιχηματικό ψητό, κυρία Γκολμπέτ, σήμερα είμαστε περιορισμένοι. Ναι. Δεν αλλά, υπάρχουν. Επειδή ασχοληθήκαμε με την Ευρωλίγκα και έχει πατώσαμε. Ναι, ισοπεδωθήκαμε. Ξεφτιλιστή... Αυτό ο Ολυμπιακός τι κάνει τώρα, τι καινούργιο αυτό τώρα. Ο Μαδάρα. Πάει και κερδίζει την Πασκόνια για πλάκα. Το για πλάκα, ρε φίλε. Ήταν εκπληκτικό. Τόσο καλό. Τόσο καλό. Από περιέργεια, γιατί όντω είχε παίξει και στη Χίμ και καλά. Λέω δεν μπορεί, θα, στην κίμηση μεταξύ κέρδισε με το ζόρι. Με το ζόρι, με ένα τρίπο που σου λέω τα τελευταία 15 ώρα. Αλλά είναι τι ενέργεια εξοδεύει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ωραία. Και φίλε, τον βλέπω χθε. Σε δίνει και... αίσθηση τεράστια ομάδα. Μα είναι τεράστια ομάδα. Ναι. Τι να λέμε, επειδή είμαστε πάω και σχεδόμαστε. Είναι μια τεράστια ομάδα. Στην Γεωβολίκα η άλλη η Ρεάλ δίνει αβάντζο. Έχανε από το Μιλάνο 15 πόντου στο γύρι σε διαπεριπάτου. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλε ομάδε αυτέ. Αλλά τον Ολυμπιακό που δεν το περίμενε, ο Ολυμπιακό τι έπαθε εγώ πέρσι. Είχε τους Πανούλδες, τους Πρίντεζες, τους ναι. Παπα-Νικολάου, αλλά ξένους μηδέν. Ναι, ναι, δεν έπαιρνε αυτό τίποτα. Τώρα έχει ξένους. Πάρα πολύ καλή. Και αυτό τι σημαίνει αυτομάτως, για καταλάβεις τι είναι ο αθλητισμός, δε φίλε. Σημαίνει ότι ο Σπανούλης θα έχει λιγότερο βάρος πάνω του, θα έχει πιο ποιοτική συμμετοχή. Ο Παπα-Νικολάου επίσης, ο Πρίντεζες επίσης. Δηλαδή καπάκι, παίκτες top που είναι, τι να πεις τώρα, δεν είναι. Σταύρο, άμα σε ζητούσα, γιατί μιλάμε έτσι για μπάσκετ, θέλω να μου πεις τους 5 κορυφαίους για σένα, έτσι εντάχει μέσα στο μυαλό σου, μπασκεμπολίστες Έλληνες. 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 Να δούμε πώς θα την κάνουμε. Την πρώτη πεντάδα, πώς θα την κάνουμε. Και να μετράει και η δυναμική τους. Ο πρώτος είναι αυτός, ο καλύτερος. Ο πρώτος για αυτόν τον λόγο, θα λες όμως και για ένα λόγο. Ο Διαμαντίδης, πρώτος... γιατί ήταν ο ηγέτης. Και, και μεγάλη μέσα, με όλους. Ναι, ρε. Ναι. Διαμαντίδης για μένα, εννοείται. Ρε. Ναι. Ο ένας πήρε 6 ευρωπαϊκά, ρε. Οπότε Διαμαντίδης. Διαμαντίδης νούμερο 1. Γιατί συνδύαζε άμυνα, επίθεση, οργάνωση, συμμετοχή στα κρίσιμα σημεία, προσωπικότητα, αποδοχή. Ωραία, 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 το κάλυψε. Θα πάμε να το δείτε και αυτό. Ναι, ωραίος Διαμαντίδης. Βάζω για να δείξω. Ναι, 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 ναι. Σπανούλης νούμερο 2. Στο 2 συμφωνούμε. Εγώ είμαι Γκάλης Σπανούλης, σωστό. Λέω τα πάτε διάδα μου. Συνέχισε. Κοίτα, εγώ μετράω πάντα αυτού. Εσύ μετράς και εγώ λέω το δικό μου. Εγώ τους τίτλους λέω. Μα εγώ δεν σε κρίνω. Θα σου πω. Δεν σε κρίνω. Νούμερο 2 Σπανούλης. Εγώ λέω 2 Σπανούλης. Θα βάλω 3 τον Γκάλη. Γιατί. Γιατί ήταν αυτός που έφερε το άθλημα στο επίπεδο το σημερινό. Όχι γιατί αθλητικά έφτασε στο επίπεδο των άλλων. Δηλαδή ο Παπαλουκάς π.χ. Εμένα ο Παπαλουκάς είναι το 4. Ναι, 4 θα μπει και εμένα. Ωραία. Είναι ένας παίκτης, ρε φίλε, που... Μαγικός παίκτης. Ναι, δεν υπήρχε. 2-2 playmaker, με εκπληκτική φαντασία στο παιχνίδι. Τεχνική. Τεχνική, άριστη. Έτσι. Και διάβασμα. Διάβασμα των μάτς, ναι. Πρωτοβουλίες, ηγετική φυσιογνωμία. Και να ξέρεις την Τζεσεκά, πήγε ένας φίλος μου στην Μόσχα, πήγε ένας φίλος μου πρόσφατα. Και στα αντίστοιχα ο ΠΑΠ της Μόσχας, τα μαγαζιά, τον έχουν Greek God, ο Έλληνας Θεός. Ναι. Νοείται. Αποθέωση. Μα άλλαξες επίπεδο με αυτόν τον Τζεσεκά, ναι. Εντάξει, πέσαν και φράγκα παράλληλα. Πολλά τα λεφτά. Αλλά, ναι. Πολλά τα λεφτά, αλλά ήταν ακρογωνιαίος λίθος. Εμείς Τζεσεκά λεφτά τα παίζαμε στην Ευρώπη και ήμασταν καλά, την κερδίζαμε που τη βρίσκαμε. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Δεν υπήρχε Τζεσεκά. Και πέμπτος. Και πέμπτος. Εδώ τώρα, φίλε, αμφινταλαντεύομαι. Όχι, θα πεις ένα, δεν θα πεις ναι. αυτό και αυτό. Προσπαθώ να μην ξεχάσω κανέναν. Εντάξει, μπορεί να ξεχάσει, δεν λέει κάτι, η συζήτηση τώρα γίνεται. Πολλοί θα πούν το Γιαννάκη.
Ναι. Εγώ μόνο αυτά τα μούτρα δεν μπορώ να τον βάλω σε καμιά πεντάδα. Δηλαδή πεντάδα. Εγώ θα τον βάλω. Δεν μπορώ να τον βάλω. Μου τη δίνει τα νεύρα. Ναι. Ενώ ο Γκάρης, παρότι ήταν αντιπαθητικός εντελώς σε εμάς. Ναι, αυτό τι να λέμε τώρα. Ναι. Μα δημιούργησε ψυχολογικά προβλήματα σε τόσους. Ναι. Σε χιλιάδες. Αλήθεια. Είναι αυτό, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ψυχικά τραύματα. Σου έχω πει ότι δεν έχω αγοράσει αγνό από τότε με διαφήμιση ποτέ. Το έκλεισε κιόλα το εργοστάσιο. Έκλεισε το εργοστάσιο. Αυτό κάνω. Εγώ το κλείσα. Δεν έχω πάρει ποτέ αγνό μετά τη διαφήμιση. Ποτέ. Δηλαδή θα έπρεπε να ντρέπονται που το κάναν αυτό. Μείωσαν. Κακό μάρκετινγκ. Βασικά μείωσαν. Μείωσαν. Την παραγωγικότητα και πίνω αγνού γιατί πίνεις αγνού, εγώ δεν πίνω. Και να, να, δεν πίνω ποτέ. Πάει η διάρκεια, άρθρο 99. Ωραία. Είπαμε την πεντάδα, ναι. Είχαμε διαφορά στο 1-3. Στο το 5 δεν έχω πει. Α, εγώ έχω πει Γιαννάκης, δεν έχεις πει. Ναι. Εγώ δεν έχω πει 5. Είμαι προβληματισμένος, είναι η αλήθεια. Θέλω να πω και σε λίγο πιο ψηλού. Βάλαμε μόνο γκάρ. Ναι, δεν έχει σχέση. Είναι κακό αυτό. Είναι κακό αυτό. Για μένα, δεν μπορεί να μπει ούτε ο ποιο να μπει, ο Καβατζολίδη, νούμερο 5. Όχι, δεν φίλε. Ο Καλόγερο. Το Σύχαμα μπορεί να μπει. Ο Χριστάξη, ο Βαλαβανίδη, ποιο θα μπει. Εκτιμήθηκα το αριθμό. Τώρα ποιο να πει και τι να πει. Ξέρει τον Κόντο, τον Κούμα. Λέω και του παλιού. Τον Γκέκο, τον Κοροναίο, τον Γιατζόγλου. Όχι. Είχε μαγαζί κοντά στο σπίτι μου με ρούχα. Στην κάτω σου. Τάκαρο. Και στον τάφο του Ινδού. Είμαι πολύ μπερδεμένος με το 5. Πού είσαι, ανάμεσα σε ποιους είσαι, του Παναθηναϊκού περισσότερο. Τσατσαροφώτσιδες και τέτοιους. Όχι, ήτανε... Αλβέρτη θα πεις άμα πεις τσατσαροφώτσιδες. Και Αλβέρτης μέσα. Αλβέρτης, τεράστιος Αλβέρτης. Και Αλβέρτης μέσα είναι. Μάλιστα. Εγώ μετράω τους τίτλους πολύ. Άσχετο τώρα αν. Μα είπαμε Σπανούλη και Διαμαντίδη και είναι οι τίτλοι. Ναι, οι ευρωπαϊκοί. Δηλαδή άλλο ο μικρό κοσμό μα εδώ. Εντάξει, και άλλο το να είσαι ευρύτερα αποδεκτό. Τώρα μπαίνει ο Σπανούλης, δε φίλε, να παίξει χθε. Και καταλαβαίνεις από τότε να παίρνει την μπάλα ότι το γήπεδο είναι στην Τζίτα. Ναι, το έτσι. Στην Τζίτα. Στα 36 του πλέον, έτσι. Ναι. Και τώρα που λέμε για Σπανούλη, κοίταξε τώρα τι είναι η τύχη που λέγαμε στη ζωή, πόσο ρόλο παίζει μια ακόμη φορά, έτσι. Οι δύο οι κοπέλες που είχαν βγει τότε στα Ρελάς. Θυμάσαι, η μία είναι η σύζυγος σημερινή του Σπανούλη. Ολυμπία Χοψονίδου. Mm-hmm. Μπράβο, η Ολυμπία Χοψονίδου. Κορδελιωτάκι. Είναι... Κορδελιωτάκι, ακριβώς. Θεσσαλονικά. Και από το Κορδελιωτάκι, ναι, ναι, ναι. Φαίνεται από τα μούτρα. Άμα έχει δουλέψει Κορδελιό, καταλαβαίνει. Τι έχει. Εδώ κατάλαβα αυτό. Εκπληκτική, εκπληκτική. Τον έκανε πέντε παιδιά, μαγική κατάσταση, άλλαξε τη ζωή του προ το καλύτερο. 15 μα χρειαζόταν. 1000%. Και η άλλη, η Τζούλια, διάλεξε άλλο δρόμο. Ήταν το 2. Ήταν τότε στα Ρελά, ήταν το 1 και το 2. Η Τζούλια γνωστή. Η Τζούλια, η οποία είναι ντεφορμέ από ό,τι είδα τελευταίο χρονικό διάστημα. Πέρασε λίγο στα πιτς. Πέρασε στα πιτς και τώρα. Αναπληρώτρια δεν είχε βγει. Είχε βγει στα Ρελά η Χοψονίδου και δεύτερη η Τζούλια. Ναι, αναπληρώτρια στα Ρελά. Ναι, αναπλήρωση ή μεγάλο κενό. Αν θες να το θέτεις έτσι, μεγάλο κενό. Κενό. Και για Τζούλια μιλήσαμε στην εκπομπή. Επιπαντός επιστητού οπότε. Τζούλια με την κολλητή σου την Τζαμπάζη, έχω αγοράσει την ταινία της. Τότε ωραία. Που έγινε χαμός, τότε που χαμός με τα περίπτερα που βγάζα. Πήγα αγόρασα από την τσέπη μου, φτωχός τότε. Ναι. Πώς έκανε αυτό το βίντεο. Τέτοιο. 20 ευρώ. Άντε, 20 ευρώ, ναι. Φτωχός, δεν πολύ φτωχός. Φτωχός. Πήγα τα αγόρασα και το κλείωσα στην εκπομπή. Έγινε μακελιό. Τη μέρα που βγήκε. Α, και κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κάτι τίποτα. Φρέσκο το πράγμα. Φρέσκο, φρέσκο. Σαμπάνιες αυτά, το ένα μάλιστα. Το άλλο. Την είδα πεσμένη. Θα πρέπει να τη βρούμε να τη ανεβάσουμε το ηθικό λίγο. Εντάξει, εντάξει. Θα ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι. Ανύψωση ηθικού Τζούλια. Πού είναι, ρε, γράψε το αυτό. Σταθερά. Στις ελλείψεις. Στις ελλείψεις. Στις ελλείψεις. Γιατί εδώ, είναι, εδώ δίνουμε κοινωνικά μηνύματα και δίνουμε και λύσεις. Εννοείται, φίλε. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι. Και προβληματίζουμε τον κόσμο έτσι, και ψάχνουμε και τη λύση. Γιατί οι λύσεις μερικές φορές έχεις ένα πακέτο από κλειδιά. Μπορεί την πόρτα να την ξεκλειδώσει το τελευταίο το κλειδί. Εννοείται. Και οπότε πρέπει να υπομονετικά να καρτεύουμε τις λύσεις. Στη δική μου την περίπτωση σίγουρα το τελευταίο θα είναι. Άντε. Αυτό παθαίνω πάντα. Α, έχεις τέτοιο φυσκέτο. Τέτοιο φυσκέτο, ναι. Είναι από αυτά που δεν το έχω. Μη με βάλεις να κάνω κάτι με το χέρι, γενικότερα εκτός από ναι. Ελάχιστες εργασίες. Το παστίτσιο που έλεγες προηγουμένως. Παστίτσιο. Πολύ, ναι. Δεν πιάνει τίποτα. Μάλιστα. Πραγματικά. Ακόμα και τα κλειδιά. Από τσιντσίν πέρασα το πρωί σε εκπληκτική κατάσταση. Γύρισε είναι. Το αφεντικό. Ναι, γύρισε το αφεντικό. Απολαύσαμε μελέτες και τέτοια τα γνωστά. Ναι, πρωινό. Δούλεψες. Ναι, ναι. Δεν με πήρες, δίπλα είμαι. Ναι, δεν το να δουλέψουμε ένα πρωινάκι. Δεν το έκανα, δεν πήγε το μυαλό μου να σου πω. Είχα και μία κίνηση οικονομικο-κοινωνικού τύπου. Κατάλαβες και έφαγα μία άρνηση και κατέρευσα ψυχολογικά. Και κατέρευσες... Κατέρευσα ψυχολογικά γιατί πήρα τηλέφωνο ένα. Είναι και τα λεφτά που χοροπηδάνε. Όχι, με λένε δεν χοροπηδάνε ακόμα. Χοροπηδάνε στη δική του την τσέπη ακόμα. Κακός. Κακός, πολύ κακός. Κακός. Γιατί όταν τα λεφτά κύριε χοροπηδούν σε ξένη τσέπη, τι γίνεται, δεν χοροπηδούν στη δικιά σας. Ναι. Και πρέπει με έμεσους ή άμεσους τρόπους να δουν πώς στη δικιά σας. Γιατί αυτή. Υπάρχει μια αρνητική άβα αυτό το διάστημα.
Το μάτι ματιού βιάζει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως ζηλεύουν που είναι κατά το λέσχη λεσιού. Αυτό είναι γνωστό ότι σπάζει και στις παρέες όταν ήμασταν, να ανταλλάσσαμε απόψεις τέτοιου τύπου. Εδώ δεν, εγώ δεν νομίζω ότι κάνουμε ραδιόφωνο. Εγώ λέω ότι ζητάμε στην καφετερία ή σε οπουδήποτε αλλού. Σε ένα καλό εστιατόριο. Φαντάζομαι την καφετερία λίγο μεγαλύτερη. Ναι, είναι λίγο μεγαλύτερη. Ακόμα μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες. Αυτό. Τέλος πάντων. Τι να πούμε και τι να κάνουμε. Τα λεφτά έχουν πει κάτι άλλο. Τι γίνεται, ησυχία έχει. Εντάξει, έχουμε λίγο. Αλλά μπορεί να μπει κάποιο μέσα φυσικά, πάλι να τα πατήσει. Φυσικά. Τόσα γεγονότα έχει. Λοιπόν, χθες διάβασα ότι ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ νίκησε και συνεχίζει έτσι για τα προκριματικά του Champions League. Συνέτριψε του Όγκρου που έχουν οχτασύλλαβη ομάδα. Και δεν μα ενδιαφέρει πώ του λένε. Οι οχτασύλλαβοι. Επίσης, εκπληκτική εμφάνιση έκανε και ο Αντετοκούμπο. Πρεμιέρα NBA με τους Bucks. Πρεμιέρα δεύτερο, δεύτερο. Ναι, αλλά ήταν πρεμιέρα. Γι' αυτό να. Πώς έβαλε. Έβαλε και, το, και την νικητήρια βολή. Έληξε 113-112. Δεν, το λέμε. Δεν τον είπατε το Γιάννη. Στους πέντε. Κάνει όμως πολύ καλή πορεία. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα το Γιάννη. Γιάννη μπορεί να γίνει ότι το κούπο που για μένα. Συγγνώμη που θα το πω, δεν είναι αυτό το ελληνικό, το κλασικό. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή τον βλέπει, αν το κούπε ένα βράδυ χωρίς να ξεστίνε. Έτσι και έχει έρθει από τη Σουηδία, θα τον πει Έλληνα. Όχι, πεις, όχι. Μήπως είσαι από το Γερακαρού, στην Τούμπα, μήπως πιέσει τα κάπλευα. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Δεν γίνεται. Δεν είναι κλασικό Έλληνα. Δεν είναι μειωτικό για το παιδί. Εντάξει, τι λέμε. Μα δεν έχει. Σαν να είμαστε εμείς στην Ιγυρία. Ναι, δεν είμαστε κλασικοί Ιγυρία. Και να μα δει τώρα ένα νίγη. Τι είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι ο Ουντέζε. Ναι, δεν θα είναι. Δεν είναι. Λέμε τώρα. Ναι. Και αναμφίβολα το παίκτη με τις προοπτικές του Αντετοκούμπο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η εξέλιξή του είναι δεδομένο ότι θα είναι ραγδαία κι άλλο. Ο γνωστός Αλέκος παίρνει θέση και λέει ο Φασούλας στην πεντάδα. Άντε ρε Αλέκο, μόνο αυτό έχω να πω. Άντε ρε, τελίτσις Αλέκο. Και να μην στέλνει μηνύματα, δεν θέλουμε. Ή θα είναι εδώ ή καθόλου. Ναι, αυτά τώρα τα καινούργια μηνύματα και τέτοια που όχι. Ο Φασούλας, ποιο Φασούλας. Σε καμία ο Φασούλας λέει, λέει φανατικά. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Άστο να τον ακούσουμε. Επειδή είμαστε πολιτισμένοι, τον ακούμε και τον αναφέρουμε, αλλά είναι ντροπή. Σε καμία των περιπτώσεων, ποτέ. Πιστεύω να σου πω κάτι. Ο ίδιος ο Παναγιώτης, επειδή πέρα από μπασκετμπολίστες και αυτά που έκανε, να τον πει κάνει τους πρώτους 100 παίκτες, τον εαυτό δεν θα το βάλει μέσα. 100, όχι 5. Δεν θα το βάλει. Υπερβάλλεις. Ξέρεις ποιος ήταν 50. Το μεγαλύτερο ταλέντο από όλους, αλλά δεν μπορείς να τον βάλεις στην πεντάδα. Ταλέντο. Ναι, το μεγάλο, ο πιο μεγάλος παίκτης σε βάση μπασκετική. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς ήταν Έλληνας. Όχι, από Έλληνες μιλάμε. Ο Φάνης Χριστοδούλου. Α, ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Καψούρα μου ήταν ο Φάνης. Καψούρα μου ήταν, αφού μπούσες κάθε χρόνο. Λέει Μέκερ, Γκάρβς, να βάζει, να μαρκάρει, τα πάντα. Και μιλάμε τώρα δεκαετία του 80, έτσι. 87, 88, 89. Ναι, αυτό που κάνουν τώρα οι. Άστο, οι over 2 μέτρα. Συμφωνώ απολύτως. Ο Φάνης για μένα, και καλά που μου το θύμισε, γιατί ήταν στην Κρυβικοβάδα που κάναμε τη συζήτηση, τον είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Μέσα στους 10 είναι αναμφίβολα. Αναμφίβολα, εννοείται. Υπάρχει να μην το βάζει δεκάδα. Εκεί στη δεκάδα βάζω και το αντιπαθητικό. Τον βάζουν. Πάω τον κυνηγάω. Όχι, όχι. Πάω τον κυνηγάω, τον βάζω. Για να πάμε λίγο τώρα στα ποδοσφαιρικά και στο Άρης ΠΑΟΚ που έρχεται, είναι θέμα χρόνου. Για θέμα χρόνου. Δεν παίζει και ο Πέρκας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε κάνουμε ένα ντέρμπι απουσιών. Που του έλεγε είναι εθνική. Ναι, ναι, ήδη έγινε. Έγινε. Δεν πρέπει. Ποια εθνική τώρα, αφήστε μας. Ναι, τέλος πάντων, εμείς δεν κλαίμε πάνω από το χειμένο γάλτι. Όχι. Ποδόσφαιρο είναι, δεν παίζουν, υπάρχουν αντικαταστάτες, εισάξει ή και να δείξουν ότι είναι και πολύ καλύτεροι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα βαθύτατο ρόστερ των 19 παικτών, κανένα πρόβλημα. Και 20 και 22. Ναι, έτσι και λίγους υπάρχουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Βέρμπλουμ ή Σάχοφ. Εγώ Βέρμπλουμ. Προβληματισμένος είμαι εγώ από χθες. Εγώ Βέρμπλουμ με την έννοια σου είπα. Ο Πόντους πρέπει να μας δώσει πόντους. Συμφωνώ. Πώς. Είναι έτοιμος να μας δώσει πόντους. Δεν γίνεται. 10. Δεν γίνεται, φίλε. Φτάσαμε 18 Οκτωβρίου σήμερα. Θα έχει 21 θα είναι. Πότε θα παίξει. Συμφωνώ. Αν είναι δυνατόν, όχι. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Εννοείται ότι ό,τι πει ο Λουτσέσκου, έτσι. Έτσι όπως συζητάμε με γνωστό συνάδελφο άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Όχι συνάδελφο, άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Χθες μου λέει χίλιες φορές ο παίκτης δίπλα στον Κάνιας να είναι πιο εξάρι, να κρατήσουν εκεί τις θέσεις για να βρεθεί λίγο χώρος στα μπακ να ανεβαίνουν πιο άνετα. Πολύ λογικό. Ναι, και έχει λογική αυτό. Ναι. Πολύ ωραία θεώρηση των πραγμάτων. Ναι, πολύ ωραία αυτή η γωνία. Είναι οχταροδεκάρι, δεν είναι εξαροχτάρι. Δηλαδή δεκάρι, θα πεις δεκάρι το Σάχοφ και θα γελάσει και το Παρθάνο Κατσίκη. Αλλά οι χώροι που κινείται είναι στα δύο σύνδεδο. Ο Σάχοφ είναι χαρισματικός, γιατί διάβασα σήμερα και δεν το έξα φυσικά απ' έξω αυτό,
ότι συμπληρώνει τώρα 90 συμμετοχές στην ομάδα. Ναι. Και έχει 16 γκολ. Εννοείται ότι έχει 16 γκολ. Και 8 assist, δηλαδή είναι πολύ ωραίο νούμεράκι για χαφ. Το είχε και όταν τον πήραμε από την Διέπλ, με την οποία με δικό του γκολ έφτασε τελικό Europa League. Και γκολάρα κιόλα, την κόβει με το δεξί τη, στέλνει αριστερό απέναντι γάμα. Γκολάρα. Μέσα στην περιοχή το έχει καθαρό μυαλό. Μέσα στην περιοχή. Και γενικά καθαρό μυαλό. Και στα τελειώματα είναι αργό. Είναι αργό. Είναι αργός. Ναι, φαίνεται αυτό. Και δεν είναι το aggressive ότι θα πάω στην επαφή. Είναι βαράει, αλλά δεν το έχει αυτό με την επαφή. Τέλος πάντων, με το Σάχο βασικά πήραμε και ένα κύπελο. Ρε φίλε, βασικό ήταν στο Βόλο. Έτσι. Δεν είναι ότι είναι κακό παίκτη. Ο απλά... Βιερίνια Στάβο θα παίξει. Ναι, εσύ έτσι είσαι. Αριστερό μπακ. Ναι. Μάλιστα. Γιατί όλοι μου λέτε για το Βιερίνια θα παίξει αριστερό μπακ. Γιατί... Δεν αλλάζει αυτό. Θέλετε όλοι να πάει ο Τόσκα και να περάσει αριστερά ο Βιερίνια. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Θα μείνει ο Μπίσης βαρεκτός. Άλλο που λένε. Εδώ τώρα, άλλο ερώτημα. Και εδώ τώρα δεν άλλαξε η ομάδα, φίλε, εντελώς. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το Βιερίνια, για να λέμε τα πάντα. Εμείς θα κάνουμε ναι. εδώ και το συνήγορο του διαβόλου. Ναι. Δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ δαπάνησε αυτά τα χρήματα, τα 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, που χαλάει το παιδί να πάρει 48 εκατομμύρια στα επόμενα χρόνια και να τα προσφέρει. Ναι. Πήραμε ένα παίχτη για να προσφέρει στην επιθετική λειτουργία τη ομάδα. Όχι σαν αριστερό μπακ. Όταν είναι καλά. Αυτή είναι η άποψη εκεί μου, ταπεινότατη. Ξέρεις πόσο προσφέρει στην δημιουργία της ομάδας. Ξέρεις πόσο σημαντική είναι η πρώτη πάσα στην πίεση του αντιπάλου. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η θέση του Βιερίνια είναι αυτή αριστερό μπακ. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με τα αριστερά. Δηλαδή, αν είχα πάρει το Σαφιλίδη. Ωραία. Και δεν είχα μαζέψει 12 εξτρέμ που η μισή δεν είναι εξτρέμ. Θα έλεγα να πάρει ο Βιερίνια μπροστά. Τώρα, αν παίξει ο Βιερίνια μπροστά, βάζω τον Τόσκα. Οκ, okay, καλά είμαι. Ναι. Ξέρεις ποιοι μένουν πάγκο. Ας πούμε ότι πέρασε καλός. Ελκατουρί Μπίσεσβαρ. Δηλαδή ένα και ένα εκατομμύριο δύο. Εγώ θεωρώ ότι ο Τόσκα, επειδή η θέση του είναι αυτή, το αριστερό μπακ, και επειδή το είδα και με την εθνική, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τη θέση. Μια χαρά παίκτης. Δηλαδή ο Πάκ μπορεί να κερδίσει πολλά από αυτόν. Πρόσεξε όμως μια λεπτομέρεια. Ωραία. Γιατί να μην πάω στην λογική ότι βάζω τα δημιουργικά μου μπακ στην αρχή. Ναι. Τους πιο ποιοτικούς μας παίκτες, το Μάτους και την Βιερίνια δεξιά και αριστερά. Ναι, γιατί δεν έχω και Μαουρίτσιο πλέον, ρε, ναι. που με ηρεμεί λίγο, θέλω λίγο ποιότητα. Εντάξει. Θα στείλω να τις αφημίσεις, αυτή είναι ο Μπίσες βάρ. Να παλέψω να προηγηθώ, ρε αγόρι μου. Και όταν μετά το 60 θα δεχτώ την πίεση, έλα εδώ άντρε κάτσε στην άκρη. Έλα Κατουρί κάτσε στην άκρη, Τόσκα Μπίσες βάρ. Φρέσκοι και οι δύο, πάρτους. Άντε 0-2, χάρηκα πολύ, γεια σας. Γιατί υπάρχει πάντα στο μυαλό του προπονητή, θα το ξέρεις πάντα αυτό. Υπάρχει και το σενάριο 1, το σενάριο 2, το σενάριο 3. Δεν σημαίνει ότι ο Μπίσεσβαρ, άμα δεν ξεκινήσει, ότι είναι αναπληρωματικός. Όχι, όχι, φυσικά. Σημαίνει ότι ο ρόλος που προορίζεται δεν βολεύει να είναι από το αρχικό σχήμα. Πάντα η προπονητή. Εγώ θυμάμαι ένα τεράστιο σεντερφό που πέρασε από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, τον Χρήστο το Δημόπουλο. Mm. Στα πρώτα τρία χρόνια τη παρουσία του στην ομάδα, ερχόταν σταθερά από τον πάγκο. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε μια τριάδα απίστευτη επιθετικών μετά που πήγαμε το πρωτάθλημα, με Πάπερ Τσακοστίκο και τον Χρήστο το Δημόπουλο. Ο οποίος έχει ένα ατόπιμα στην καριέρα του, αυτό το ακολουθεί πάντα, που δεν κάθισε να παίξει στον τελικό του κυπέλου τότε με τη Λάρισα και να πήγαινε μετά στην ευχή του Θεού και δει στον Παναθηναϊκό. Άστο, φίλε. Που είχε επιλέξει. Εγώ απορώ ακόμα. Και ήταν έγκλημα που έκανε. Τον καλούν και μιλάει και τέτοια. Δηλαδή. Ένα... Καταλαβαίνεις τι έκανε. Να πω, το έζησα. Τι... Ναι, και... άλλο λέω. Το έζησα στα 18 μου, στα 19 μου. Κατέβηκε η αποστολή να πάει παίξει τελικό και αυτό άφησε την αποστολή και πήγε στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Όχι. Αυτό ήταν χοντρό. Πάρα πολύ. Χοντρό. Αηδία. Χοντρό λάθος. Έτσι λέγεται. Αηδιαστικό λάθος. Σόφη, πες μας κάτι για την Goldbet μας που μας έχει αγκαλιάσει και σήμερα τη βλέπω να μην έχει πολύ κίνηση. Εντάξει, όχι, πάντα έχει κίνηση. Σήμερα όχι, όχι. Πάντα, πάντα, πάντα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει μηδενική γκανιότα. Η Ισπανία κύπελο, μπορεί να το σκοτώσω. Συγγνώμη και στην Ισπανία. Ζητάω ταπεινά. Όχι, είναι λίγο παράξενο το όνομα. Από το πρωί το μελετάω. Λοιπόν, είναι Ράγιο. Ναι, το αυτό εύκολο αυτό. Αυτό είναι εύκολο, ναι. Μαχάντα Χόντα. Η Μαχάντα Χόντα είναι γνωστή. Μαχάντα είναι γνωστή. Τέλεια το είπε. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Και αν το είπε λάθο, αυτή να τα ο πρόεδρο τη Ράγιο. Αυτό ναι. Μπουκαχόντα. Δεν το έχει πει έτσι. Ράγιο Μπουκαχόντα. Όπου παίζει με την Sporting Χιχών. Καλά το είπε. 9 η ώρα. Σκέφτηκε λίγο να το πει Χιχών, αλλά εντάξει. Όχι, όχι. Το μελετάω από το πρωί το όνομα, να μην το κάνω λάθο. Αυτό εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει σχέση με αυτό. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Τι έχει Ευρωλίγκα, νικήτρια στήρια κατευθείαν. Ό,τι πω παίξει το αντίθετο. Ευρωλίγκα λοιπόν. Ό,τι πω το αντίθετο, λοιπόν. Παιδιά. Το μπάσκετ στη ζωή μας αυτές τις δύο μέρες. Εκεί φαίνεται με το ζόρι κέρδισε το 1-20. 8 πόντους κέρδισε. Πάμε Ευρωλίγκα. Την έπαιξε ένας φανατικός φίλος. Άσε, εγώ έχω βρει τώρα έναν.
Μα σκοτώνει κάθε μέρα. Ο άνθρωπος είναι μάγος κανονικός στοιχήματος. Βρίσκει, παίζει τένις και. Γεωλίγκα. Και γεωλίγκα. Κανένα χαμένο. Μάγος κανονικά. Τον ακολουθώ πιστά. Ναι. Σαν σκυλάκι. Βέβαια. Είδες Βασίλη, σε αποθεώνω και ραδιοφωνικά. Μη λες ότι δεν τα λέω. Το μουσείο. Το μουσείο. Το μουσείο. Το μουσείο. Πάλι καλά. Τον άνθρωπο. Φοβερό. Αλλά συγκλονιστικό. Σας τα αποθυμά πώς να με θεωρώ. Όταν θα αρχίσουν όμως τα ανάποδα, τότε θα το φέρουμε. Τότε που δεν θα μπορεί να θα δώσει λέξη. Ναι. Είναι σε μια αγωνία και θα πει άμα πώς έγινε αυτό, πώς μπήκε το τίποτα εκείνο. Μελετημένο είναι. Πώς τι πάθαμε. Τι έπαιξε χθες. Χθες τι έπαιξε. Παίζει νίκη Ολυμπιακού 2,2. 200 ευρώ. Δυνατός. Το βρίσκει. Ναι, και παίζει και ένα τένις με 4,33 ποσοστό. Το οποίο ήταν πίσω η παίκτρια που διάλεξε, έτσι και το γεύσε. Το έκανα να το πει. Είναι γνώστης γιατί παίζει και τένις. Είναι αθλητικό το παιδί μας. Μήπως και μιλούσε με αυτήν που έχασε. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν είναι τόσο ψαγμένος. Όχι, όχι. Έχουμε και τέτοιους, να ξέρεις. Όχι. Είπαμε στο τένις τι γίνεται. Χάνεις, λες δεν παίζω άλλο και φεύγω. Ναι. Μονάδα το μάτς. Ναι. Δεν γίνεται αυτό, να τρελαθεί το μυαλό σου. Όχι, Κασάουτ, Κασάουτ πιο νωρίς. Όχι, όταν χάνει και μετά. Πάμε. Συγγνώμη για τη μεγάλη παρένθεση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Μπαρτσελόνα Μπάγερν, 10 η ώρα. Over. Το over που το δίνει. Αυτά την μπερδέψει είναι εκεί, κάπου στους 161 πόντους νομίζω. 157. Άμα είναι 157 είναι over. 157 το έβαλα εγώ. Μην το ψάξεις καθόλου. Παναθηναϊκός, Γκραν Κανάρια. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έρχεται από ΙΤΑ. Από ΙΤΑ. Το άσος είναι 1-0-9. Ναι. 1-0-10. Ναι. 1-0-10. 1-10. Δεν το ακουμπάς ποτέ αυτό. Ποτέ, ένα δέκα. Τι να βάλεις το ένα δέκα. Ένα δέκα σου πει όλες πάρε ένα εκατομμύριο. Ποτέ. Και παίξ' το, δικά μου. Δεν γίνει τίποτα να χάσεις, δεν το παίζεις. Ποτέ. Για σε καμία των περιπτώσεων. Ποτέ, ποτέ. Μιλάμε πολύ μόνο το διαβάζεις. Δεν θα ψηφίσουμε κανένα σήμερα εκατομμύριο. Πολύ το μιλάμε. Ωραία το ακούγεται. Ναι, ωραία ακούγεται. Τι έβηχο που είναι το εκατομμύριο έτσι να έχετε μέσα στο μυαλό σου. Ναι, 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 ναι. Αμέσως κάνεις πολλαπλασιασμό στις διαιρέσεις σου. Όσο θα πάρει, αυτή η αηδία θα βοηθήσει αυτόν, θα βοηθήσει εκείνο, θα βοηθήσει εκείνο. Βοήθα τον εαυτό σου, αδελφάκι μου, που άρχισε να βοηθήσω. Ναι, θα δεις μπροστά σου και θα κρύβεσαι μετά για να μην βοηθήσει κανέναν. Το άλλο που λέει το κλασικό, κάτσε κάτσε, θα το θυμήθηκα. Η πιο γελία ερώτηση που γινόταν σε κάποιον, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό στην Αθλητική Κυριακή. Τι θα έκανε αν κέρδιζε. Όχι, τι θα έκανε αν κέρδιζε, όχι. Είχε κερδίσει κάποιο, θυμάμαι από εδώ, από κοντά, από ένα χωριό τη Θεσσαλονίκη. Κοντά στο Πετρωτό, κάπως εδώ, κοντά στο Κυλκής, κάπως έτσι. Μπορεί. Συγγνώμη αν το λέω λάθος, το χωριό. Νομίζω Πετρωτό. Δεν έχουμε φάει πέσιμο για να. Ναι, ναι, νομίζω Πετρωτό, νομίζω. Ναι. Και είχε κερδίσει ο άνθρωπος για την εποχή, δεκαετία του 80, ένα μυθικό ποσό. 300 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν πλακατζής, περνούσε πλακάκια. Ναι. Και έρχεται ο δημοσιογράφος, αυτή η κωμικοτραγική φιγούρα που έκανε τον δημοσιογράφο, και τι ερώτηση τον κάνει. Θα αλλάξει καθόλου η ζωή σας με τα 300 εκατομμύρια που κερδίσατε. Αλλά αυτό είναι γελίο που απαντάει. Όχι, ρε, πες, δεν θα αλλάξει καθόλου. Τίποτε, θα πάμε το πει στα πλακάκια πάλι, έχει πατέρα, θα σηκωθώ. Θα πάμε το. Δηλαδή δεν γίνονται αυτέ οι ερωτήσει, φίλε. Κάτω εικόνα. Ναι, τι θα. Έπρεπε... Έρχομαι εγώ και σου λέω. Α, πρέπει να γίνει σε μένα αυτή η ερώτηση. Έρχομαι εγώ, έρχομαι εγώ. Είμαι ο δημοσιογράφος. Και έχω κερδίσει πώ εγώ. Πού είμαι. Ναι, 5 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν γνωριζόμαστε. Και είσαι. Δουλεύει. Στον ΟΣΕ. Στον ΟΣΕ, αλλά την πρωινή βάρδια. Ναι, πέντε παρατέρα το πέρασε εκεί. Μπράβο. Ωραία, πριν το πρώτο τρένο. Κάτι διάβασα, ακούσα κάτι θα γίνει. Τα κερδισμένα 5 εκατομμύρια θα αλλάξουν κάτι στη ζωή σας. Πέντε σφαλιάδες. Εσύ, για ζες το. Ενέρεστα, δηλαδή να σε πω κάτι. Δεν γίνεται να σε κάνω αυτή την ερώτηση. Ας το, αδερφέ, μην γίνεται μέσα γράφω. Μόνο ξύλο. Μόνο ξύλο. Όχι, δεν θα αλλάξει τη ζωή σου. Θα σηκώνω να παίξει πατέρα, το πηγαίνω κολλάω μακάκια. Όχι, κανονικά, φίλε, κανονικά. Θα πάω να πάω από τη γυναίκα μου το, αυτό το τάπερ με το φαγητό, με τα κεφτεδάκια. Ναι, αλουμινόχαρτο. Κανονικά, ναι. Θα πλάραμε, είναι απλό άνθρωπο. Η καθημερινότητά μου δεν θα αλλάξει. Μόλι. Σου έχω πει πότε άλλαξε η ζωή μου εμένα. Για πες. Όταν δεν κοιμάμαι ένα βράδυ στο Καζακστάν, στην Αστάνα, και κατεβαίνω να κάνω ένα τσιγάρο στου μείον 20. Μέχρι τότε είχα κάτι ενδιαφέρον. Πιο κρύο και από εκείνο που με έχουν πει όλοι που πήγαν στη Τζεσεκά, που παγώσατε πολύ. Εκεί δεν τον βλέπαμε. Ναι. Δεν κατουρίσαμε δύο μέρες. Ναι. Αλλά είχε μείον 17, μείον 18, είχε νούμερο. Πολύ κόψιμο. Και βγαίνω να κάνω ένα τσιγάρο το οποίο γίνεται με δυσκολία. Με αίμα. Το τσιγάρο. Είμαι με κάτια, με αίμα. Στιθιά, αίμα. Ναι. Δεν είμαι αλματωμένο. Με αίμα ψυχής. Με αίμα ψυχής, ναι. Και κοιτάω απέναντι στον δρόμο. Απέναντι, όχι από εδώ, απέναντι. Απέναντι μια λεωφόρο. Ναι. Ωραία. Χτίζεται μια πολυκατοικία, ένα ξενοδοχείο μάλλον για τα μεγάλο, και εκείνη την ώρα πάει να πιάσει δουλειά ένας. Και εκεί κάθομαι και λέω, δε Σταυράκη, είσαι βλάκας. Ναι. Σε βρίζουν και πέντε, και, τι, και δέκα, και πενήντα. Μέρος της δουλειάς σου. Ναι, ναι, κομμάτι της δουλειάς είναι.
Κάθεσαι και σκάς. Και αυτός ξυπνάει να είδες πάει 5 παρά, 6 παρά, πως να δουλέψει στους μείον 18 στην οικοδομή στο Καζακστάν που είναι 6 λεπτά η ώρα. Ναι. 6 λεπτά ενώ το σε σέντς. Ναι. Και εκεί άλλαξε η φιλοσοφία μου, φίλε. Και σημειώνονταν με πίεση στους όρχες μου όλοι. Ναι. Εκεί άλλαξε λίγο. Άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, άλλο παιχνίδι. Έχουμε επίσης... Λοιπόν... Euroleague είμαστε. Ναι, ναι, Euroleague. Μπούντος Νότς. Τι σε κάνω όμως. Να σου πω κάτι, Σόφη. Εγώ πιστεύω επίτηδες θα κάνω αυτά. Στην κολπέτα αυτός που κάνει το πρόγραμμα. Εγώ συμπάσχω, είναι τα ανταποπίτω αυτές τις ομάδες. Αυτές δεν τις έχει πει, τι να σε πω τώρα. Με τη Μακάμπη. Κορυφαίος δημοσιογράφος πολλών χρόνων που χειρίζεται τον λόγο τέλεια, μπορεί να κάνει 4 λάθη αυτό που εσύ το είπες τόσο αβίαστα. Εγώ μέσα στα νεύρα μου. Πόση προσπάθεια έχω κάνει εγώ από μέσα μου. Η Μπούντος Νότς με ποιον παίζει. Με τη Μακάμπη. Είστε από το Μακάμπι. Ισραηλίδες, εύκολα πάμε. Αυτά ναι. Οι Εβραίοι δεν σε κουράζουν. Μακάμπι, τελειώσαμε. Το χειρότερο όλες Χαποέλ και Μακάμπι είναι, και να ξέρεις. Ναι, και το, πολύ, το δύσκολο είναι Χαποέλ, Μπερσεβά. Ναι, ως εκεί. Ως εκεί. Πάμε. Και ο τελευταίος ακόνας είναι ΤΣΚΑ Μόσχας με την Νταρουσαφάκα. Ένα τόνο. Πάμε μια χαρά. Σε εκπληκτική κατάσταση σε βρίσκω. Μπράβο, τα ξανθρά σου μαλλιά. Πεντασύλλαβη λέξη. Σκέψη του οπαδού του. Τι να φωνάξω, Νταρουσάφα, τι Νταρουσάφα. Τελείωσε το μάτς. Τελείωσε. Φαντάζεσαι μια μεγάλη Νταρουσά, τέλος. Όχι, τελείωσε η επίθεση στο μπάσκετ. Πήραν οι άλλοι την μπάλα. Μετά με τον defense. Αυτό που είδα ένα Μεντ Πάοκ, τι ήταν αυτό, φιλικό, τι παίζανε, εσείς θα είσαι ενημέρωση. Είδα κάτι, δεν παίζουν. Μεντ Πάοκ. Πήγαμε στο Γιαννούλιο, έκανε πρεμιέρα ο Γιαννούλιο σαν GM. Ξέρεις GM. Τι είναι το GM αυτό. General Manager. Α, General Manager στη Μεντ. Ναι. Μπράβο. Και έκανε αυτός ομάδα, έστεις ομάδα. Μπράβο το Γιάννη. Ο οποίος δε φίλε με το 0 τώρα, δε πλάκα. Ο ίδιος παίζει. Όχι, όχι. Κοιτάει απ' έξω. Και κάνει meeting με τον προπονητή. Ό,τι κάνει ο κολλητός σου, τα ίδια κάνει. Αυτά. Τα στα. Πάμε σε άλλη κατηγορία, ρε. Για πες. Πώς τελείωνε, κάναμε κλαρίνο. Πήγε να μιλούσε το ζώο το δικό σου. Τι με τον προπονητή, καλά, τι μιλάς, ρε. Ρίξε τον δυο πινελίδια και φύγε. Ναι, τι μιλάς. Γεια σα, αυτό το υπονοούμε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, ναι, οκ. Καλή ξεκούραση. Και με το ξεκούρασε λίγο το σιρτό. Και πήγα εκεί, φίλε, να του δω. Έχει βρει ένα κοντό. Κοντό όμως, δε φίλε. Κτινάκι, αλλά κοντό. 1,70 είναι. Λίγο παραπάνω, 1,74. Ναι. Για νάνο. Μπάσκετ δεν νάνο, το λες. Ψηλός νάνος. Ψηλός νάνος, σωστό. Και φίλε, τα βάζει από παντού. Άντε. Από παντού, δεν μπορείς να φανταστικάνει. Ελληνάκι. Ελληνάκι. Έχει βρει έναν ακόμη, το γιο του Νικολούδη. Τουτάκι. Ναι. Του παλιού του ποδοσφαιριστή. Ναι, ρε. Ο οποίος δεν Ηρακλής, έχει... Ολυμπιακός. Ναι, ρε, τουτάκι. Ο οποίος... Τον βλέπεις και δεν σου κάνει για αθλητής. Ναι. Τα βάζει από παντού. Ά. 25 πόντους στο κεφάλι ο Γιαννούλης, θα μας γίνει και GM. Που όταν ήρθε από το Τορόντο στην καρδίτσα ο άνθρωπος. Δεν θα μιλιέται, να το ξέρεις. Τίποτα, δεν τους βλέπει. Θα έχει μια έπαρση που δεν υπάρχει. Δεν τους βλέπει, αόρατος. Λες δεν είναι μια ανιάσα από τους Los Angeles Lakers. Πιστεύω ότι πρώτα θα πάει στον κολλητό του. Θέση στον κολλητό του Μπέτζα που είναι βοηθός GM του Ντίβατς. Να δεις στο Σακραμέντο. Έχω ένα τεράστιο γραφείο για να καταλάβεις τώρα γιατί υπάρχει εικόνα. Τι ωραία. Άκου να δεις. Είναι GM ο Ντίβατς. Πρώτο καφενείο από τα λίγα. Υπερτούρα ναι. Όμως. Εκεί απέναντι. Ο ψηλός με σκέψεις δεκαριού. Ναι. Εκεί απέναντι. Ξέρω, εγώ φαντάζομαι ότι είναι απέναντι στην οικοδομή. Ναι. Στο γραφείο το ίδιο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά είναι ο Πέτζα. Ο βοηθός του. Και γράφουν 7 ψήφια το χρόνο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πέτσα, θυμάσαι να σε βάλω πιο κάτω. 50 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια. Άλλωστε, ακόμα γράφει. Ναι, και, και κάτι είχε πλημμύρες στο Ολλάντο. Κάτι ήταν που δεν είχαν και φόβος για κάτι χρόνια. Ναι. Και έκανε και επένδυση real estate σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να πήρε, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, και φαντάζομαι αυτοί οι δύο δεν χρειάζονται και είναι ενδιάμεσα. Ναι, ένα στη μέση θέλει. Εκεί στη μέση δεν θέλει ένα. Ναι, πώς δεν θέλει. Να πετάνε τα χαρτάκια να πετυχαίνουν στον άλλο. Να το σογιάνει. Να το σογιάνει. Έτοιμο, μιλάει για τη γλώσσα. Μα το... έχει η θέση έτοιμη. Οπότε τελικά αυτό είναι ένα σκαλοπάτι η μεν. Η μεν ένα σκαλοπάτι που προσφέρει τα μέγιστα εκεί για να πάει στο NBA. Ναι. Ευχές Γιάννη για ταχεία είσοδο στο NBA, στο μαγικό κόσμο. Έχει κάνει μαδάρα, ρε. Θα πάμε να το δούμε ένα μάτς. Όποιο παίξει θα μου πεις. Μόλις παίζουν εντός γιατί είναι παίζουν και το κήπεδο κομμωτινές ή κάτι τέτοια. Όχι, εντός. Όταν παίζουν εντός. Εντάξει, μην τα ξεπερνάμε τα ΟΒΕΤΕΣ καμένα. Ναι, να πάμε να δούμε παθρακικός μεντ. Ξέρεις τι με έκανε. Γυρίζαμε live μαζί αυτό που κάνουμε τα βιντεάκια και μου βγάζει ένα διαρκείας μου λέει 50. Με φαγή. Ναι, καλώς. Γιάννη, και εγώ θέλω διαρκείας, φέρε μου να ξέρεις. Ναι, φέρε να σπρώξουμε διαρκείας. Δύο θέλω. Και γεμάτο το γήπεδο της μεντ. Γεμάτο το κολαστήριο. Κολαστή, η έδρα αυτή. Τρεις σειρές. Ναι, ξέρω, μόλις ξεκινάς, τελειώνει. Πέντε, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κάνει διάλειμμα,
Να κάνουμε. Ένα διάλειμμα και έχει υπερβολική ζέστη, μου φαίνεται. Εσύ είσαι στα θέματα του κοντού. Έχει κάποια ζέστη. Πάμε για ένα διαλυματάκι light. Πάμε ένα light, ένα light. Να πούμε ότι απουσίες έχει και ο Άρης, φίλοι μου. Έτσι. Ο Κουέστα δεν έπαιξε. Ο Κουέστα, ο οποίος για μένα, έτσι, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη απουσία. Βέβαια, είναι νούμερο ένα, ρε φίλε. Και δέχτηκε δύο γκολ ως τώρα, κάτι τέτοια. Ένα δικόμενο δεν ζήσει και ένα ψιλοέφτηκε για μένα στον γκολ του Πανιωνίου, να ξέρει. Δύο γκολ τώρα. Άρχισε να πέσει. Να είναι μεγάλη απουσία. Ο άλλος ένας μπάσα από εμά. Δεν είναι απουσία αυτό. Πέσει ο Σιώπης. Καλύτερο είναι ο Σιώπης. Αυτό ο μπάσα ξέρει τι κάνει. Κάνει αυτό το κνευριστικό που κάνουν τα χαφ. Ενώ το εξάρι πρέπει να πάρει και να δώσει γρήγορα για να έχει γρήγορη μετάβαση, αυτό την παίρνει και ψάχνεται. Ναι, εγώ δεν σε θέλω για να ψάχνετε. Έχω άλλο που ξέρει μπάλα μπροστά, είναι μπροστά σου. Δώσε αυτόν που ξέρει μπάλα και πάμε παρακάτω. Αυτό κάνει ο Μπάσα και με κουράζει και εμένα. Που παρότι θέλω να το κάνει λάθος, ναι, αλλά με κουράζει και μου τη δίνει στα νεύρα. Πόσο θα ήθελα να πάω στο μάτι την Κυριακή, ξέρει. Και εγώ, ρε φίλε. Να την είχαμε το πεταλάκι όπως παλιά. Είναι ωραία περίπτωση αυτά. Τι ωραία περνούσαμε. Ιδονή, ωραία. Ναι, ρε φίλε. Να κάνει τον άλλο χειρονομία στο μεταξύ. Μα δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, φίλε. Το μεσημέρι μπορεί να είσαι μαζί. Έτσι, να τρώω μαζί με τον Αυγιανό με τέτοιο, να χωρίσετε να πάμε στα μάτς, στο μάτς, την ώρα του μάτς να έχουμε εκατέρωθεν αντικλήσεις. Και μετά ξανά να δούμε. Όχι μαμάς, όχι ιδιωτής, όχι εκείνο, εκείνο. Και μετά ξανά το βράδυ, πω τι έγινε και αυτά. Ναι. Ωραίο πάμε κάτι ώρες. Τώρα έχουν απομακρυνθεί οι λαοί, φίλοι, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή πλέον, επειδή δεν έχεις την επαφή στο γήπεδο, αν ευπλάκα τώρα και δεν κάνω καζούρα, υπήρχε όντως και κακιά στιγμή για τον Άρη, όχι για μας, να λείπει από την κατηγορία. Και δεν μπαίνουν, δεν μπορείς να βρεις κοινές συνισταμένες για να αναπτύξεις κάτι. Ναι, ναι. Υπάρχει μια στάνταρ λογική δική τους, ότι ο ΠΑΟΚ ο κακός που φταίγει όλα τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου και την ίδια στιγμή έχουμε ένα πρωτάθλημα παραπάνω από εσάς. Πώς γίνεται, αφού φταίγει όλα τα δεινά θα πρέπει να έχω 60. Αυτό με το φτάσμα σου πω κάτι. Και οι ίδιοι γελάνε. Δηλαδή, όταν βρίσκω στου βάγου, μόλις πίνουν κανένα δυο ποτηράκια παραπάνω, πάω πολύ τι ηλικιότητα είναι αυτή που λέμε. Λέω, το λέτε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί το λέω και εμείς το 1453, δύο μέρες πριν την άλωση, είχαμε πάει ένα πρωτάθλημα. Λέω τότε, δεν ξέρω αν μετράει αυτό. Ναι, όχι, λέει, γιατί οι Τούρκοι, οι Έλληνες που ήρθαν, οι Ισπανοί. Ο ένας μου είχε πει κάτι για Βίκινγκ. Με μπέρδεψε. Ναι. Ακούω και λέω άστολο αυτό τώρα με τρελάνε εμένα ψάχνει. Ναι. Και λέω άστολο, μου είπε κάτι για Βίκινγκ και άλλο. Οι Βίκινγκ που ήρθαν με τα. Και καλά, και εγώ έχω θεωρία τέτοια, ρε. Ναι. Άκου να δεις. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Ότι ο πρώτος που αξίζει είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Θα το εξηγήσω, δεν είναι πάρα πολύ απλά. Από την Μπέλα. Άκου, ξεκίνησε από την Μπέλα. Ναι. Εντάξει. Και πήγε μέχρι τον Ονειδό ποταμό. Ναι. Και θα πήγαινε και αλλού. Και θα πήγαινε και άλλο. Γυρνώντας, έσφιξε. Έχει πει βέβαια, περνώντας από Βαβυλώνα. Ωραία. Έχει πει ότι στους στρατηγούς, παιδιά, εδώ ορμάμε. Ναι, για να... Βάζουμε για να πολλαπλασιάσουμε το. Ναι, το DNA να αναπτυχθεί. Ναι. Το DNA αυτό λοιπόν, η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Α, όλο ο κόσμος είναι ΠΑΟΚ. Αλλά πρόσεξε με, έχει και συνέχεια. Έχει και συνέχεια. Ναι. Υπάρχει το DNA μας παντού στην περιοχή. Εντάξει, σκάνε Ρωμαίοι. Άλλο, άλλο έργο αυτό τώρα. Οι Ρωμαίοι αρχίζουν και το παίρνουν πάλι και το κομμάτι. Όχι, δεν φτάσαμε μέχρι κάτω, λίγο πιο εδώ. Αλλά εκεί που έβρεξε ο Μέγας Αλέξανδρος ήτανε. Ναι. Ναι, αλλά τι έγινε. Όταν μαλώσανε οι Ρωμαίοι δυτικοί ανατολικοί, γιατί αυτό έγινε στην ιστορία, ξαφνικά δημιουργήθηκε το Βυζαντινό κράτος, το οποίο ουσιαστικά τι ήτανε. Το σπέρμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, ξεκάθαρα. Πόπο θεωρία. Ναι, το σπέρμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο επικράτησε πολιτισμικά. Και όλα αυτά 2000 χρόνια πριν την ΠΑΟ. Ναι, πολιτισμικά. Πριν την ίδρυση του συλλόγου. Ναι. Επικράτησε όμως πολιτισμικά. Ναι. Δεν υπήρχε κατακτητής και έγινε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ναι. Λίγησε ο Ρωμαίος. Και το σπέρμα μου ήταν δυνατό, ρε αγόρι μου, του Μέγα, του Κοντού. Ναι. Εντάξει. Ήταν δυνατό, επικράτησε και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πού δημιουργήθηκε ο ΠΑΟΚ? Στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλά τι ομάδα ήταν. Ναι. Τι ομάδα ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος? ΠΑΟΚ. Απλά είναι τα πράγματα, φίλε. Τέτοια επιχειρηματολογία ούτε στην NASA. Δεν υπάρχει πια NASA, δεν τους βλέπω. Τίποτα. Δεν τους βλέπω πραγματικά. Ούτε στην NASA. Έχω άδικο. Συμφωνεί και ο Ιχολήπτης. Ο Δημητράκης με το Μούσι, το ωραίο απολαυστικό. Αλφα εθνική ο Δημητράκης. Και αυτό με στη ζωή μας. Είναι. Πώς το λένε. Μαθηματικά απλά, φίλε. Ιστορικά γεγονότα. Θες να στήσουμε ένα σκηνικό, ένα βιβλίο που να γράφει κάτι τέτοια και να το αναπαλαιώσουμε και να φαίνεται ότι είναι από ένα καφές. Τώρα με το μετρό. Μπεσέλερ θα γίνει. Κανονικά. Εδώ με πήρε λεφτά οι άλλοι. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Αυτή που έγραψε τα. Γεια σου, αδερφούλη!
Ακούς. Έγραψε ο Χάρι Πότερ και η κρεβατοκάμαρα, τα μυστικά. Έχεις μεγαλύτερη ιδέα από αυτό το Χάρι Πότερ, παιδιά. Είναι ό,τι πιο συγχαμένο υπάρχει. Συγγνώμη, Σοφία, όμως εγώ επειδή είμαι άλλη γενιά. Και να ξέρετε, κύριε, συγγνώμη λίγο ένα λεπτό. Η γενιά αλλάζει, να ξέρετε, από την άλλη γενιά κάθε 18 χρόνια. Γιατί υπήρχε πολύ άσχετη στο συγκεκριμένο. Άλλη γενιά είναι κάθε 18 χρόνια αλλάζουν οι γενιές. Το βάζουμε το όριο. Οπότε λοιπόν, Σοφία, που είμαστε σε άλλη γενιά, για πες με αυτός ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λήθος και τα αυτά τι είναι. Είχε πολλά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το έβλεπες εσύ ευχάριστα αυτό. Επειδή ήμουν μικρή, αυτά όταν είχαν βγει, ήμουν αρκετά μικρή. Όταν έβγαινε στον κινηματογράφο, ήθελα οπωσδήποτε να πάω να το δω. Δηλαδή ένιωθε ότι ήταν απαραίτητο. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, τα βιβλία, επειδή τα είδα, δεν κάθεσαι βέβαια ποτέ να τα διαβάσω. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη φαντασία για να μπορείς να γράψεις τόσες σελίδες. Είναι τώρα ο άνθρωπος με κάτι σκουπόξυλα γευνούσε εκεί πέρα. Μια ιδέα. Μια μειώνει, έκανε βόλτες εκεί πέρα και βγαίνανε κάτι φαντάσιο. Δηλαδή είναι τα έργα τώρα που πήραν δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά είχε όμως έμπνευση. Βιβλίο, δεν μπορείς να πεις. Τι έμπνευση αυτή είχε, επειδή διάβασα το βιβλίο πάλι στο ίδιο μέγεθος που ήταν. Το καινούργιο αυτό, οι αποχρώσεις του Γκρι. Οι 50, οι 60, οι 85. Εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχει νομίζω γυναίκα που δεν το έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο, που δεν έχει δει την ταινία. Όλες πήγαμε και τρέξαμε. Εμάς οι δικές μας κατευθείαν πάνε στους τσόντες. Δεν πάνε δηλαδή. Τσόντες, δεν το λέγεις τσόντα αυτό σκληρή. Είναι άλλο. Όχι, αυτό λέω. Ότι συγκριτικά με το Χάρι Πότερ, τεράστια διαφορά. Πιστεύω ότι ο Χάρι Πότερ είναι αρκετά καλύτερος γιατί είχε φαντασία. Σε κάθε σελίδα σου γράφει και από κάτι διαφορετικό. Δεν ανακυκλώνεται. Εγώ ανάμεσα από Χάρι Πότερ και αυτόν τον ωραίο, τον James Bond, οι 6-7 που περάσαν, αυτά ήταν έργα. Τα βλέπεις έτσι, άνετα, ξεκούραστα, παίρνει ο άνθρωπος ποδήλατο, αυτοκίνητο, σκάφος, αεροπλάνο, στην ίδια σκηνή και πώς ξέρει και το οδηγάει όλα. Πώς το πετάει το ένα και... Άντε και το ποδήλατο και το αυτοκίνητο, είναι εύκολο το μηχανάκι το ποδήλατο. Το ελικόπτερο, το ποδήλατο, το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο είναι η τέτοια. Που τον διώχνει τον άγχο. Εγώ εξαισθητοποιώ. Τι ωραία που είναι αυτή. Πάρα πολύ καλό. Αυτά μου αρέσουν. Δηλαδή τα βλέπεις ευχάριστα, ρε φίλε. Εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ καλό στο οδήγημα, εγώ θα τράκαιρνα και με υποβρύχιο. Εύκολο πώ. Εύκολο. Να τα άψε. Ναι. Ξέρω ότι έχω 2 στα 2 έχω σε στούκε. Δύο φορέ πήρα μηχανάκι και τι 2 έφυγα. Ναι, και τη μία φορά μάλιστα στη Λεβαντή, στο Κορδελιό, το εξωτικό σας. Σε ποια καφετέρια μπήκα μέσα από το μηχανάκι μαζί. Πριν την Εθνική Αντιστάσεως, στα δεξιά, πώς τη λέγανε, μέσα μπήκα. Ήθελε να χαιρετήσει κάποιον, φαντάζομαι. Όχι, πήγε μια μέρα στην πλούζα μου και μου την έδωσε. Α, και λες, κάτσε να πω στα μα. Ναι, και λέω, τι κάνουμε, τι κάνω. Τζαμαρία κανονική. Δεν μπήκα μέσα, στα πρώτα τραπέζια έφτασα. Πες μου ηθοποιός που πέρασε από Τζαμαρία, Έλληνας. Εύκολο. Βέβαια, Θανάση Βέγκος. Όλες τις σκηνές αυτές, ξέρεις, ήταν αληθινές. Μόνος τις έκανε. Ούτε κασκαντέρ ήθελε ούτε τίποτα. Τι είναι κασκαντέρ τότε, ρε. Πλάκα κάνεις. Α, μα τώρα θα πούμε ένα ανεκδοτάκι. Γιατί. Θα πω ένα ανεκδοτάκι τώρα. Δεν πούλησε να ξέρει. Θα πω τώρα ένα τέτοιο. Λοιπόν. Είμαστε Hollywood, χολιγοντιανή παραγωγή, ετοιμάζεται τεράστια και ψάχνουν για έναν τεμπέλι. Το ψάχνει ο κορυφαίος σκηνοθέτης, ας πούμε ο Brian De Palma, το ψάχνει, στέλνει τους σκάουτερ παντού, ανά τον κόσμο, ψάχνουν δεξιά-αριστερά για την οικονομία της συζήτησης. Τον βρίσκει ένας μετά από 3 μήνες, έχει παρακολουθήσει ένα στο Μεξικό, σε ένα χωριό, να μην κουνιέται. Να μην κουνιέται, κανονικά είναι κάτω από το καπέλο του. Σοπέλο, έτσι, και είναι εκεί ακούνητος. Το δείχνει λοιπόν, τον έχει πάρει βίντεο, το δείχνει στον Brian De Palma, υποθέσουμε ότι είναι ο σκηνοθέτης. Αυτός λέει, αυτό θέλω ακριβώς, αεροπλάνο, Αμερική, Μεξικό, στο χωριό, να το στο σταθμό, δίπλα. Οι 5 τώρα αυτοί. Το λένε, κοίταξε να δεις, να σε απασχολήσουμε λίγο. Αυτός. Ναι, λίγο λέει, να σε πούμε, λέει κάτι, θα πάρεις όσα λεφτά θέλεις, 18 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια δολάρια. Θέλω αυτή την ιδέα, αυτή τη συχασιά που έχεις, να την αποτυπώσω πάνω στην οθόνη, αυτό το ρεμπέλικτο, τεμπέλικο, το συχαμένο, το αδιαστικό. Έτσι. Δεν θα κάνεις τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο το λέει, μόνο σε κάποια στιγμή. Μετά από ένα δίλεπτο θα κάνεις ένα τέντομα. Αχ, έτσι. Και θα ξαναρθείς στα καλά σου. Αυτό, τίποτα άλλο. Και τον λέει αυτός, να σου πω κάτι, ρε φίλε μου, δεν ξέρω και πώς σε λένε, τι είπες. Εσύ δεν ψάχνεις για ηθοποιό. Για κασκαντέρ ψάχνεις. Κάτω εικόνα, ρε. Για κασκαντέρ. Αχ, το τέντομα, ρε. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι. Να σου πω, έχω κάποια 50 κοκκίνους γνωστούς μας. Δεν κουνιούνται. Λοιπόν, πολύ ωραίο ερώτημα μόλις. Έστειλα σε κάποιον κάτι οικονομικού σκέλους και η απάντηση είναι πόσα. Με ερωτηματικό. Αυτό πολύ είναι ωραίος. Είναι ουσία. Ουσία. Αυτά τα γύρω-γύρω με κουράζουν. Ναι, πόσα. Ναι, ναι. Εδώ τώρα γράφεις το πραγματικό νούμερο ή βάζεις κάτι παραπάνω για να φτάσεις στο πραγματικό. Όχι, όχι. Γιατί είναι ντόμπρος.
Το πραγματικό. Σαν το πραγματικό δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Λέγοντας την αλήθεια, η αλήθεια είναι μία. Ναι. Γιατί όταν υποπέσεις πεις το πρώτο ψέμα, μετά για να καλύψεις το αρχικό, θα πεις εκατοντάδες, όχι κι άλλα. Και άντε να έχεις το χάσμα και να θυμάσαι τι ψέμα έχεις πει στον καθένα. Ναι. Φαντάσου να τα ξεχνάς. Που 9 στους 10 τα ξεχνάς. Ναι. Και να πεις το τι έλεγες. Άλλον είπες αυτόν, άλλο είπα τα άλλα. Τα ενώνει σε μια δόση. Είναι σαν τα όνειρα που τα μπερδεύουμε. Βλέπουμε δύο τρία μαζεμένα κάθε βράδυ. Ναι. Και το πρωί λέμε ήμουνα εκεί, αλλά ταυτόχρονα και εκεί. Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Σαν το Χάρι Πότερ που τον βλέπει, κυρία Σοφία μας. Απαρέβαλες νούμερο. Ναι, light. Και συμπλήρωσα από κάτω εκ. Το εκ θα μας πει πάρε δρόμο. Ναι. Με αυτά και με αυτά. Η εκπομπή χορηγία της Goldbet. Πάντα. Τις κορυφαίες εταιρείες. Με τις ασύγκριτες αποδόσεις που σήμερα. Αύριο όμως θα έχουμε πολύ πράγμα. Αύριο θα δώσουμε νικητή. Χαμός. Αλλά να σας πω κάτι, παιδιά. Εδώ πέρα είμαστε επί παντός επιστητούς στην κυριολεξία. Δηλαδή, άμα τώρα δει κάποιος σε μία ώρα βγάλει κάτι για λιματάκια, σε 50 λεπτά για πού αναφερθήκαμε, πρέπει να αποθεωθούμε από μόνοι μας. Να αποθεωθούμε δηλαδή, είπε Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ναι. Να ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε ξαφνικά. Ναι. Ήρθε ο Γκάλης στην παρέα μας. Ναι. Εμφανίστηκε ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Ναι. Να ο Κουέστα και η έλλειψή του. Ναι. Ο Ναό Μαωρίτσιο. Έτσι. Να το ανέκδοτο. Να η Σοφία τίποτα με τη φωνή της στην ποιητική. Με το λάθος τόνο της που το κρατάει. Θα το έχουμε για πάντα. Τον έχουμε. Και σωστά να τα λες. Μια φορά θα σε πω πως το πείτε δες λάθος. Να το φτιάξουμε. Οπότε λοιπόν. Ταλατώνω τα λάθη, τους, τα λάθη πολύ το Ρώσο. Πάρα πολύ καλά πας. Μόνο αυτό πάω... Επειδή έκανες και την ερώτηση. Ναι. Ωραία, που έκανε ο δημοσιογράφος και τις Φαλιάρες. Ναι. Μου στέλνει συνάδελφος, μου λέει: εδώ έχει ρωτήσει συνάδελφος στον αέρα τον Όγκον Σότο, εάν έχει διαφορά η Σούπερ Λίγκα από την ΕΠΣ Χαλκιδικής. Τον οποίο ο Κουσότο τυχαίνει να το γνωρίζω. Όπως τον βλέπει στο γήπεδο αυτό το κωμικό. Πιο κωμικό είναι στη ζωή του. Ναι. Το ακριβώς αντιστρόφως ανάλογο ποδοσφαιριστής σε σχέση με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και έξω ήταν ισοποδετικός. Θα σας πω ένα όνομα και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Ήταν για μένα ένας που μπορεί να μπει στη δεκάδα των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών για τις θέσεις πολλές που έπαιζε και την προσφορά του. Αναφέρομαι στο Χρήστο το Μαλαδένη. Mm. Πεκτούρα ατελείωτη ο Χρήστος. Πίστευε το ταλέντο. Μόλις έβγαινε από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, άστο αδελφάκι μου, άστο. Και δεν σχολιάσαμε μαζί. Και αφού μιλήσαμε για όλα, τέλος, αυτά, για όλα αυτά, δεν μιλήσαμε για τη δήλωση του Βαγγέλη Αγγέλου. Θέλω, Βαγγέλη Αγγέλου, δήλωση. Ο οποίος μετά την ήττα από φιλανδική ομάδα στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Είναι καλή η Φιλανδία, είναι καλή. Είπε κιόλας μάλιστα ότι είναι σε άνοδο το φιλανδικό μπάσκετ. Η Φιλανδία. Δηλαδή η Φιλανδία κέρδισε μια την εθνική και μια τον Άρη σε δύο μέρες. Ναι, γεγονός. Η εθνική και ναι. Τα 5,5 εκατομμύρια, βαλτική θάλασσα. Ναι. Είπε μετά την ήττα αυτή. Μιλάω πολύ ανοιχτά. Κάτσε να τα παίρνουμε ένα-ένα, να τα σκεφτούμε. Γιατί θα μπορούσε να μιλήσει κλειστά. Κλειστά. Άλλες φορές μιλάει κλειστά, οπότε ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε αυτό. Ναι. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν την ήττα. Ευχαριστεί τον Θεό για την ήττα. Κάτι ανάλογο με Αναστασιάδη που είχε πει ότι η Παναγία δεν μας βοήθησε. Δηλαδή η Παναγία πρέπει να είναι ΠΑΟΚ, απαγορεύεται να είναι άλλη ομάδα. Όχι, και παίζει ζώνη. Και παίζει ζώνη και το στόπερ. Ναι. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ τον Θεό λοιπόν για αυτήν την ήττα και θέλω να έχουν δύναμη να συνεχίσουν. Ερωτηματικό. Να συνεχίσουν όλοι. Όλοι, γενικά. Στη ζωή να συνεχίζουν οι άνθρωποι. Στη ζωή τους, ναι. Φιλοσοφικό. Ναι. Ωραίο είναι αυτό. Ο καθένας το λαμβάνει όπως θέλει. Μ' αρέσει αυτό. Καλό. Ναι. Ξέρω γιατί χάσαμε. Α, ξέρει γιατί χάσαμε. Ναι. Αν ήξερα. Έχει γνώση της ήττας. Ναι. Και τώρα λίγο συνέχισε. Ναι. Αν ήξερα πώς θα κερδίσουμε, δεν θα χάναμε. Εγώ δεν απαντώ στα. Όχι, Σταύρο, δεν με κουβελιάζεις. Αποθέωση. Δεν θα με χαλάσει την ψυχή. Μπράβο. Εκπομπή. Μπράβο. Αποθεώνει το Βαγγέλη. Θέλω να επαναλάβεις λίγο τη τελευταία γραμμή. Αν ήξερα. Αν ήξερα πώς θα κερδίσουμε, δεν θα χάναμε. Άστο, αδελφέ, άστο. Γεια, γεια. Γεια. Τα λέμε. Γεια.